Πριν ένα χρόνο είχα αναφέρει σε μια σχετική μου δήλωση ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης τόσο από οικονομικής όσο και από ηθικής πλευράς είναι ένα σκάνδαλο που θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία πολύ μεγαλύτερο αυτού του σκανδάλου της ζήμας. Και θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκτίμηση που είχε γίνει πριν ένα χρόνο όταν ξεκίναγε η έρευνα επιβεβαιώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την δικογραφία που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, η οποία με εντολή του Πρωθυπουργού, αύριο κιόλας, θα αποσταλεί στη Βουλή. Θέλω να τονίσω ότι το σκάνδαλο με το φάρμακο, ιδίως όσον αφορά την ηθική απαξία, την οποία φέρει, είναι τεράστιο, διότι σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης που καθίστα το δύσκολο για τον Έλληνα πολίτη, για τον φτωχό συμπολίτη μας να βρίσκει τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία του, υπήρχαν φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες με έναν παράνομο και προκλητικό τρόπο λειτουργούσαν στην κατεύθυνση της υπερκοστολόγησης των φαρμάκων αλλά και της διάθεσης φαρμάκων μέσων επίορκων λειτουργών του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκεί που δεν έπρεπε. Και άρα σκοπεύετε να πάτε σε προκαταρκτική. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να κινηθούν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και τον κανονισμό της Βουλής. Αύριο μέχρι το αργότερο το μεσημέρι η δικογραφία θα είναι στα χέρια του Προέδρου της Βουλής, θα ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα και με βάση την ενημέρωση και την ενδελεχή μελέτη ενός ογκώδους φακέλου θα λάβουν και τις τελικές θέσεις τους σχετικά με τις περαιτέρω κοινοβουλευτικές και δικαστικές εξελίξεις. Πριν από λίγο έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω, η ελληνική δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της και είμαι βέβαιος πως θα το κάνει και στη συνέχεια. Ο ελληνικός λαός όμως απαιτεί το καθήκον του να κάνει και το πολιτικό σύστημα. Να έρθει υπεράνω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, να επιδιώξει και να επιτύχει την αυτοκάθαρσή του. Για το καλό της Ελλάδος, της δημοκρατίας και του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Και τον πρόεδρο της... Ο πρόεδρος Νοβάρτης δεν διώκεται, απλώς του απαγορεύτηκε η έξοδος. Εάν έχει διαφύγει ή θελήσει να διαφύγει, νομίζω ότι όλοι θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ότι επιβεβαιώνεται η εισαγγελική έρευνα. Κάτι θέλει να κρύψει και θα διαφύγει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Υπάρχει θέμα παραγραφής. Το έχω πει και άλλη φορά. Στο νόμο περί ευθύνης υπουργών υπάγονται μόνο τα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού και όχι επ' ευκαιρίας αυτής. Τα υπόλοιπα στη Βουλή. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι όσοι μιλούν για πολιτικές διώξεις, καλό θα είναι να μην μιλάνε, γιατί όσο μιλάνε εκτίθενται. Μόλις λάβω γνώση πλήρως της δικογραφίας με την νόμιμη διαδικασία πάει στη Βουλή, θα επανέλθουμε. Για δε το θέμα της παραγραφής, να φέρετε λίγο, να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας και να φέρετε λίγο στο νου σας ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν αδικήματα τα οποία είχαν παραγραφεί, υπήρξαν όμως και αδικήματα τα οποία δεν είχαν παραγραφεί. Και για το λόγο αυτό οι εισαγγελικές αρχές είχαν ολοκληρώσει την έρευνά τους και είχαν παραπέμψει πολιτικά πρόσωπα σε δίκη τα οποία σήμερα έχουν τιμωρηθεί με πολυετής ποινές καθήρξεως. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.